γουρουνάκι! Τι κουκλίτσα πήγε εσύ! Ε, τι χέρι είναι αυτό. Hey καρίνιος μου, τι κάνετε, πως είστε, ελπίζω να είστε όλοι και όλες καλά. Καλά. Καλώς ήρθατε λοιπόν σε άλλο ένα βιντεάκι στο κανάλι μου. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπετε τα βίντεο που ανεβάζω. Θέλω να σου δείξω την κατάσταση έξω από το δωμάτιο της μικρής. Κάπως έτσι είναι και το δωμάτιο της μικρής, παντού παιχνίδια και πράγματα. Μπορείς να καταλάβεις από όλο αυτό. Ναι, ναι. Σκοπός μου ήταν χθες το απόγευμα να συμμαζέψω το δωμάτιό της, αλλά δυστυχώς νύσταζε από πάρα πολύ νωρίς. Οπότε και δεν κατάφερα να το μαζέψω. Είπα θα το κάνω σήμερα και έφτασε η μέση της μέρας, το μεσημεράκι μας δηλαδή, για να φτιάξω το δωμάτιό της. Διότι τώρα τελείωσε και ο μπαμπάς μας τη δουλειά και μπορώ να κινηθώ και πιο άνετα. Όταν έχω μόνο τη μικρή και τρέχω πάνω κάτω μέσα στο σπίτι, δεν είναι τόσο απλό. Όλα αυτά εδώ είναι τα απλητά μας, τα οποία θέλω να τα βάλω σε ένα καλάθι. Είχα ένα πάρα πολύ ωραίο καλάθι από Toy Bean και η αδερφή μου μου λέει: αχ, τι ωραίο καλάθι! Της λέω: ναι, ευχαριστώ, είναι για τα παιχνίδια της μικρής. Μου λέει: μα δεν έχετε τόσο πολλά παιχνίδια. Της λέω: ναι, ναι. Είδες που σου βγάζω το σιρτάρι μου εδώ. Το σιρτάρι σου. Ου, για να δω. Είναι πιο καλύτερο που μπορούσα να κάνω βασικά. Τέλειο είναι. Thank you. Και μας περίσσεψε και αυτό το κουτί. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Αλέξη. Λοιπόν, όντως δεν είχαμε τόσα παιχνίδια εκείνη τη χρονική στιγμή και τα ρούχα της αυτή τη στιγμή τα βάζω μια τσάντα IKEA. Θα μπορούσα να τα βάλω σε εκείνο το cute καλάθι, εφόσον δεν είχαμε ακόμη τόσα πολλά παιχνίδια. Αλλά ναι, προσπαθούμε να οργανώσουμε το σπίτι σιγά σιγά έτσι και για το γάμο και για όλα αυτά. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα κάνω είναι να μαζέψω τα παιχνίδια της. Εκεί που μάζευα όλα τα παιχνίδια της μικρής, όλα καλά, όλα ωραία. Ο μπαμπάς μας θα φύγει, θα πάει να πάρει ένα δέμα. Ένα πάρα πολύ σημαντικό δέμα που περιμένω πάρα πολύ καιρό, γι' αυτό και ξεκίνησα τώρα το βίντεο. Και το οποίο έχει να κάνει με το γάμο και με τη βάφτιση. Θέλω να δείτε λίγο τι γίνεται σε όλα τα δωμάτια στο σπίτι. Τα έχει βγάλει όλα. Σήμερα πήρε και τα καλλιντικά μου από εκεί κάτω. Δεν κλείνει το κουτί. Αυτό σας λέω μόνο. Τα κοσμήματα ήθελα να πω από εκεί πέρα. Και τώρα θα κάτσουμε να παίξουμε εμείς με την Μπουμπού. Μπουμπού, θα παίξουμε. Τι είναι αυτό? Φαγητό. Έχουμε και εδώ πέρα μια γωνία με παιχνίδια που νομίζω λείπει ένα cute καλάθι. Συμφωνείς? Δεν λείπει το καλάθι από εδώ? Ε, κάτι κάνει. Θα παίξουμε με το μωράκι. Κοίτα, Μπουμπού. Μπουμπού. Τελικά ήταν 3 δέματα. Είναι 1, 2 και ακόμη ένα. Κάτσε, μην τα ανοίξεις. Μην τα ανοίξεις και τα δουν τα παιδιά. Θέλεις να το κάνουμε μαζί? Το χόλι να το κάνω μόνη μου. Θα κάνουμε μαζί. Yeah. Πήγα να οργάνωνα το δωμάτιο της μικρής, αλλά όπως είδατε θα ανοίξουμε ένα πάρα πολύ ωραίο δεματάκι που ήρθε. Είναι με διάφορα ρούχα, παπούτσια για τη βάφτιση και κάποια μικρά δωράκια από το κατάστημα JJ's House, που είναι από τα αγαπημένα μου. Έχω δοκιμάσει νηφικά από εκεί, έχω δοκιμάσει φορέματα για καλεσμένους. Έχουν την καλύτερη ποιότητα σε φορέματα, σε νηφικά που μπορείτε να βρείτε πραγματικά σε πάρα πολύ προσιτές τιμές και μέσα από την καρδιά μου σας το λέω, είναι το καλύτερο κατάστημα, διότι μπορούν να τα ράψουν και στα μέτρα σας. Ένα μήνα δηλαδή πριν το γεγονός που έχετε να πάτε γενέθλια οτιδήποτε, να τους πείτε αυτές είναι οι διαστάσεις μου και να έρθει στην πόρτα σας πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί και λιγότερο από μήνα. Σε μας ήρθε πάρα πολύ γρήγορα αυτά που παραγγείλαμε την προηγούμενη φορά και έχουν για κάθε περίσταση. Έτσι λοιπόν και εμείς πήραμε για τη μικρή μας, για παρανυφάκι, που θα είναι και παρανυφάκι αλλά θα είναι και η βάφτιση. Διάφορα φορέματα τα οποία θα δώσουν έτσι και κάποιο hint, ας πούμε, λέω εγώ τώρα, σχετικά με τον νηφικό. Για να δούμε. Ήρθαμε μαζί με τη Μπουμπού μας στο δωμάτιο για να σας δείξουμε κάποια ροχαλάκια που έχουν έρθει για τη μικρή. Δεν ξέρω πότε να ξεκινήσω. Ξεκινήσω λοιπόν από τα πραγματάκια για τη μικρή. Πήραμε παπούτσια, πήραμε αυτά εδώ. Όταν σας λέω στο συγκεκριμένο κατάστημα ότι έχουν τα πάντα, έχουν τα πάντα. Ό,τι μπορείς να φανταστείς περί θέμα γάμου, περί. Τα πάντα. Ξιάστηκε η μικρή. Ωραία. Τώρα νομίζω μας βλέπετε τι φέρουμε καλά. Έχουμε πάρει αυτά εδώ πέρα τα παπουτσάκια. Θα τα δοκιμάσει κιόλας η μικρή μας. Αλλά σε ένα επόμενο κλιπ θα τα δείτε όλα δοκιμασμένα. Γιατί τώρα τα έχουμε παραλάβει. Και ξέρετε ότι είμαι η πρώτη που τα μοιράζομαι πάντα όλα μαζί σας. Πριν και αν τα δουν οι δικοί μας. Πήραμε αυτά. Και ο Αλέξης με βοήθησε σε κάποια να διαλέξουμε. Θα αφήσω όλα τα links από κάτω στην περιγραφή για να τα δείτε. Επίσης θα αφήσω στην οθόνη ένα μεταπτωτικό κωδικό για να πάρετε έξτρα έκπτωση στις αγορές σας. Αν
αν ψάχνετε φορέματα για παρανυφάκια, φορέματα για γάμο, για ό,τι και αν θέλετε. Σου έχω βρει το κατάστημα που δεν χρειάζεται να ψάξεις τίποτα άλλο. Α, είναι ανάποδα και εγώ λέω γιατί είναι τόσο μικρό, αλλά είναι όντως τόσο μικρό. Τσάρισε! Δικό σου είναι! Κοίτα μια πριγκίπισσα που θα είσαι, μπουμπού. Τι ωραίο είναι αυτό. Έχει λεπτομέρεια σατέν και από πάνω έρχεται ένα τούλι. Τώρα πιστεύω να το βλέπετε κι εσείς καλύτερα. Έχει λεπτομέρεια σατέν μαζί με τούλι. Ταιριάζει απίστευτα τρελά. Έχει ενθουσιαστεί. Δικά σου είναι. Και έχει την πέρλα από πίσω που αν ξέρετε έχει που και που ο γάμος μας. Κάτι πέρλες που πετάγονται που και που. Εντάξει. Το έχω ρωτευτεί. Μπορείτε να πείτε να τα κάνετε ό,τι χρώμα θέλετε. Ό,τι σχέδιο θέλετε και ό,τι νούμερο θέλετε. Έχουμε πάρει και ασορτή καλαθάκι για ρύζι, αυτό εδώ πέρα. Είναι σατέν και αυτό. Πάμε να τους δείξουμε το επόμενο. Ναι, βασικά όλα ταιριάζουν μεταξύ τους. Δεν ξέρω πώς το επέλεξες έτσι, αλλά όλα έχουν ας πούμε το φιόγκο που ταιριάζει με τον άλλο φιόγκο. Πότε έχει μικρή. Τις πέρλες, το ένα το άλλο, δεν ξέρω. Είναι όλα πολύ όμορφα. Δεν τα διάλεξα μόνη μου, βοήθησε εσύ, δεν ξέρω να θυμάσαι. Ναι, αλλά δεν θυμάμαι όλα. Όπως τα βλέπω τώρα τουλάχιστον συνολικά. Εν τω μεταξύ έχει τα παιχνίδια της όλα και τα πατάει όλα μαζί ταυτόχρονα. Λες, ξέρω τι κάνουμε βίντεο, ας παίξουμε το πιάνο. Επόμενο φόρεμα το οποίο έχω λατρέψει. Αυτό είναι ένα μακρύ σατέν φόρεμα με λεπτομέρεια και ντυτή μπροστά. Εδώ. Πάρα πολύ όμορφη. Από πίσω έχει και κουμπάκια. Σαν φούλα θα είναι με αυτό. Και δεν ξέρω, παιδιά, θέλω τη βοήθειά σας για το ποιο να φορέσει σαν παρανυφάκι και ποιο να φορέσει στη βάφτιση. Δεν κοιτάω τώρα. Και αφού έφυγε ο Αλέξης με τη μικρή, είμαστε λίγο πιο άνετα. Έχω αυτό εδώ πέρα το φορεματάκι, το οποίο, παιδιά, είναι υπέροχο, το λατρεύω. Μου αρέσει πάρα πολύ το μανικάκι που θυμίζει έτσι πολύ πριγκιπικό στυλ. Έχει τη λεπτομέρεια της δαντέλας, που είναι υπέροχο. Και αυτό είναι σε στυλ σατέν, γιατί το νηφικό μου, παιδιά, θα είναι σε στυλ σατέν. Οπότε είπα να το κάνουμε και αυτό έτσι με λεπτομέρεια σατέν και παντού στο γάμο να υπάρχουν λεπτομέρειες σατέν. Ή για παράδειγμα η πέρλα να υπάρχει σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα στην μπομπονιέρα της μικρής. Να υπάρχει γενικά λευκό, τα πάντα να είναι λευκά, να μην υπάρχει κάτι λευκό του πάγου, δηλαδή μπέζο λευκό. Ήθελα να είναι δηλαδή όλα ίδια. Μαζί με τον Αλέξη και μετά από συζήτηση, άσχετα που αν αυτός δεν τις θυμάται και μάλλον τις έκανα μόνη μου αυτές τις συζητήσεις, καταλήξαμε σε αυτά τα φορέματα. Αυτά τα φορεματάκια λοιπόν θα είναι πάρα πολύ όμορφα για παρανυφάκι. Πήραμε ακόμη ένα καλαθάκι, γιατί δεν θα είναι μόνο η μικρή μας παρανυφάκι. Θα έχουμε ακόμη ένα παρανυφάκι. Αυτό εδώ το καλαθάκι. Αυτό από την άλλη τώρα έχει σατέν λεπτή κορδελίτσα εδώ πέρα στο πλάι και έχει τα στρά στο ασημένιο, το κορδελάκι που είναι σε κονκάρδα και μπορείς να το αφαιρέσεις κιόλας αν δεν θέλεις. Κάποια διαμαντάκια, όλο είναι με σατέν κορδέλα τυλιγμένο και είναι πάρα πάρα πολύ γλυκούλικο. Πέρα από τα παιδικά παπούτσια εκείνα, πήραμε ακόμη ένα ζευγάρι. Νομίζω καλύτερα να μεταφερθούμε στο δικό μας στο δωμάτιο. Γιατί εδώ ο φωτισμός δεν είναι τόσο καλός. Καμία σχέση ο φωτισμός αυτός, είναι πολύ καλύτερος. Εννοείται πως έχουμε πάρει κι άλλα ρουχαλάκια για τη μικρή. Έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, το οποίο είναι ένα ροζ φόρεμα. Το βλέπεις από την ανάποδη. Πάντα τα φορέματα τους τα βάζουν την ανάποδη για να είναι προσεγμένα και να μην καταστραφούν. Θέμα μας είναι μπαλαρίνα, οπότε δεν γινόταν να μην φτιάξουμε ένα ροζ φορεματάκι στο νούμερο της μικρής μας. Σατέν πάλι. Απλά έτσι λίγο πιο μπαλαρινέ. Και από πίσω κορσέ, όπου τα δένεις και είναι πάρα πολύ γλυκούλικο. Φτιάχνεις εσύ δηλαδή ένα φιωγκάκι μόνο σου. Περιττό να σας πω ότι η ποιότητα είναι ό,τι καλύτερο μπορείτε να βρείτε αυτή τη στιγμή στη συγκεκριμένη τιμή. Δηλαδή μπορείτε να πάρετε με ένα πενιντάρικο τρομερή ποιότητα φορέματα, τα οποία ξέρετε ότι είναι καλή ποιότητα και μπορούν τα μωράκια σας να τα φορέσουν είτε σε γάμους, είτε σαν παρανυφάκια ή σε κάποιο επίσημο όπως για παράδειγμα τα γενέθλια. Πάρα πάρα πολύ ωραίο και αυτό. Αυτό έχει και έξτρα ζωνούλα την οποία τη δένεις πίσω. Θα σας το δείξω και φορεμένο όπως είναι στη μικρή. Εν τω μεταξύ άλλαξα δωμάτιο και ξέχασα να σας δείξω το πιο βασικό, τα παπουτσάκια. Τα παπουτσάκια λοιπόν τα μπες αυτή τη φορά μας άρεσαν πάρα πολύ και επειδή η μικρή μας θα είναι και πάρα πολύ μικρή σε αυτή την ηλικία που θα βαφτιστεί, δεν μπορούσες εύκολα να βρεις μικρό παπουτσάκι που να τις κάνει, οπότε είπαμε να τις πάρουμε αυτά εδώ, που είναι έτσι πάλι μπαλαρίνα, κλειστό παπουτσάκι. Αυτό έχει απόχρωση, όχι λευκό, είναι έτσι λίγο κρέμ μπέζ, πάρα πάρα πολύ αναπαυτικά, μαλακός ο πάτος, με χράτς χρούτς, πάρα πολύ γλυκούλικα και ταιριάζουν τέλεια με όλα τα φορεματάκια. Έχω ακόμη ένα φορεματάκι για τη μικρή.
που είναι πάλι σαν φιλοσοφία του πρώτου φόρεμα που είχαμε δοκιμάσει, που είδαμε, που είναι με την πέρλα. Αυτό είναι σε μακρύ όμως. Αυτό έχει πέρλα όχι μόνο πίσω, εδώ, έχει και μπροστά στη λαιμόκοψη, έτσι, στο χαμογελάκι. Και το συγκεκριμένο επίσης έρχεται πάρα πολύ ωραίο, γιατί κάτω κάτω, αν μπορείτε να δείτε, έχει και πεταλουδίτσες. Βασικά λουλουδάκια έχει τώρα που τα βλέπω. Μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, διότι είναι έτσι λίγο πιο μακρύ, πιο πριγκιπικό φόρεμα. Το φοράει και να νιώθει σαν πριγκίπισσα, με λίγα λόγια. Και αυτό έχει κορδέλα, και αυτό που μου άρεσε πιο πολύ απ' όλα είναι ότι μπορείς να τη βγάλεις αν δυσκολεύει το μωράκι σου την κορδέλα. Είναι δηλαδή με clips. Μπορείς να τη βάλεις αντίστοιχα σε κάποιο άλλο φόρεμα, αν έχεις και ταιριάζει. Εγώ για παράδειγμα μπορώ να πάρω αυτή την κορδέλα και να την βάλω στο πρώτο που σας έδειξα, που είναι με το τουλί, το πιο κοντό. Πάρα πολύ όμορφο και το συγκεκριμένο. Τρομερή ποιότητα, δεν έχω κάτι άλλο να πω γι' αυτό. Οπότε, εφόσον σας έδειξα τώρα τα ρουχαλάκια, πάμε να το δούμε μία φορεμένα στο μωράκι μου. Να μου πείτε και εσείς τη γνώμη, ποια της πηγαίνει, ποιο θα ήθελε έτσι λίγο μάζεμα και και. Γιατί κάποια σίγουρα θα της είναι αρκετά μακριά. Οπότε πάμε να τα δούμε. Τι κούκλα που είσαι εδώ στο κουμπόνι ο μπαμπάς! Πριγκίπισσα είσαι! Wow! Της άρεσε! Έχω πάθει την πλάκα μου! Τι κουκλίτσα που είσαι! Για να δείξουμε και πίσω το σχεδιάκι! Υπέροχο! Είσαι μια πριγκίπισσα! Τι όμορφιες είναι αυτές! Ε! Τι! Ω, πανέμορφη είσαι! Ναι, πανέμορφη. Λοιπόν, παιδιά, αυτό είναι το πρώτο. Να μας πείτε τη γνώμη σας. Το νούμερο θα της είναι, πιστεύω, λίγο καλύτερο. Μέχρι το... μπορεί και να μην της είναι μέχρι καλύτερο μέχρι το γάμο. Όχι, δεν θα βάλεις κιλά. Μην αγχώνεσαι, εντάξει. Το επόμενο είναι αυτό. Ο μπαμπάς βγάζει φωτογραφίες με τη μικρή. Και δεν χαίρεται και πολύ. Το επόμενο της είναι λίγο μεγάλο και στο ύψος, αλλά είναι μια πριγκίπισσα, δεν μπορώ να πω, εντάξει. Είναι για λίγο ίσως μεγαλύτερα παιδάκια. Κάποια πήρα και λίγο μεγαλύτερα, λέω μήπως και μεγαλώσει. Αλλά της είναι πάρα πολύ όμορφο. Και μου αρέσει πάρα πολύ η λεπτομέρεια πάνω της, που έχει αυτά τα λουλουδάκια. Είναι υπέροχο. Εντάξει, τώρα δεν το βλέπετε σιδερωμένο προφανώς, αλλά είναι πάρα πολύ όμορφο. Η πλάτη της είναι κάπως έτσι όπως βλέπετε. Πάρα πολύ γλυκούλικο. Της είναι και αυτό πάλι μεγάλο στα χεράκια. Ίσως γιατί είναι πιο μικρούλα, πιο μικρόσωμη. Το JJ θα βρείτε ό,τι νούμερο θέλετε εσείς. Εμείς πήραμε από τα πιο μικρά νούμερα, τα δύο πιο μικρά, αν θυμάμαι καλά. Γενικά, για παρανυφάκι σε τόσο μικρή ηλικία, είναι αρκετά δύσκολο να βρεις. Τα περισσότερα έχουν απλά φορεματάκια τα οποία είναι έτσι ξέσ για πολύ μικρά. Συνήθως τα παρανυφάκια είναι σε ηλικία που περπατάνε. Οπότε ήξερα ότι αυτά τα φορέματα θα της είναι λίγο μεγάλα και ότι ίσως θα χρειαστούν κάποιες διορθώσεις. Γιατί δεν βρίσκεις πουθενά για αυτή τη μικρή ηλικία. Όσοι κάνουν γαμοβάφτιση νομίζω το έχουν βιώσει και το έχουν νιώσει αυτό. Κάπως έτσι η μικρή μας πριγκίπισσα στέκεται με το φόρεμά της. Ξεχάσαμε να βάλουμε και τους φιόγκους εντωμεταξύ. Αλλά τώρα όπως βλέπεις ολοκληρώθηκε το σετ που βάλαμε και το φιόγκο. Είναι υπέροχο. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος φιόγκος πάει που. Αλλά όποιο και αν βάλετε, ταιριάζει τέλεια με τα φορέματα. Και με όλη τη λεπτομέρεια, πάρα πολύ ωραίο. Φιόγκος κρύβει και αυτό εδώ πέρα, γίτσες. Τα κοίτα το, πήρε το κολλάει κιόλας από το φορεματάκι της. Αχ, θα τρελαθώ, αγάπη μου. Μια μικρή πριγκίπισσα είσαι. Λες να της βάλουμε κάτι τέτοιο? Όμορφο, είναι πάρα πολύ όμορφο. Είναι πολύ πριγκίπικο. Μου αρέσει που είναι μακρύ. Και δεν της είναι τόσο μεγάλο. Επόμενο μπαλαρινέ φόρεμα. Δεν έκανα πάρα πολύ ωραία το φιόγκο εδώ πίσω. Θέλει λίγο δουλειά να δω κάνα βιντεάκι πώς θα το κάνω πιο όμορφα. Είναι χιαστό αυτό το φορεματάκι όπως βλέπετε. Τη το σφίγγεις. Απλά δεν κάθισε και πολύ. Να τη το κάνω τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και πολύ σε mood. Όπως βλέπετε κάθεται και παίζει. Θέλει να παίξει. Παρά να φορέσει φορέματα νομίζω. Το αγαπάω και αυτό το φορεματάκι. Μου θυμίζει έτσι εκείνα τα παλιά τα χρόνια που δεν ξέρω. Είναι τέλειο. Επίσης είναι πάρα πολύ καλό στο μάκρος. Πάρα πολύ ωραίο και αυτό όπως μπορείτε να δείτε. Η ποιότητά του είναι τρομερή. Και αυτό που μου αρέσει στα συγκεκριμένα φορέματα είναι πως από κάτω έχουν έξτρα τούλι σαν... φουρώ να το πούμε έτσι, με ύφασμα για να μην τα τσιμπάει κιόλας. Γιατί είναι το σκληρό το τούλι αυτό.
Εντάξει, μη φωνάζεις, δεν σε πειράζω. Πονάνε τα δόντια, γι' αυτό παραπονιέται κιόλας. Τις έχουν έρθει όλα μαζί τις καημένες και ελπίζω τότε να μην είναι έτσι, στο γάμο δηλαδή και στη βάφτιση. Πάντως αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο το φορεματάκι το ροζ για τη βάφτιση. Επίσης, το θετικό με το συγκεκριμένο κατάστημα είναι ότι μπορείς να ράψεις ένα φορεματάκι πάνω στο νούμερό σου, να πεις δηλαδή τις διαστάσεις του μωρού, ό,τι ηλικία και αν έχει. Αυτοί μπορούν να στο κάνουν το συγκεκριμένο φορεματάκι, σύμφωνα με τις διαστάσεις που έχει το μωρό. Γιατί ξέρω ότι είναι αρκετά δύσκολο το να βρεις κάποια φορεματάκια, ειδικά για παρανυφάκια σε μικρές ηλικίες. Αλλά στο συγκεκριμένο κατάστημα, παιδιά, μπορείτε. Επόμενο φορεματάκι είναι αυτό. Πάρα πολύ γλυκούλικο κι αυτό. Θυμίζει το ροζάκι που είδατε. Απλά αυτό έρχεται έτσι με κέντημα μπροστά, είναι σατέν όλο κάτω μακρύ και από πίσω είναι κάπως έτσι. Πάρα πολύ ωραίο φορεματάκι κι αυτό. Εντάξει, σαν πριγκίπισσα είναι. Θα το βλέπει το βίντεο η κόρη μου μετά από λίγα χρόνια και θα λέει: Wow, μαμά, τι φορεματάρες μου πήρες. Μου άρεσε πάρα πολύ και το συγκεκριμένο. Τη είναι αρκετά μακρύ όπως βλέπετε. Και πάλι φουσκώνει επειδή έχει τόσο πλούσιο ύφασμα και είναι τόσο καλή ποιότητα. Έχει μια τέλεια λεπτομέρεια με κουμπάκια και φερμουάρ και τα μικρά, γιατί θα ήθελα πάρα πολύ ώρα για να το κουμπώσεις. Δεν θυμίζει εκείνες τις χωριατοπούλες, ξέρω εγώ. Μου θυμίζει με κάποιο πολύ γλυκό, ναι. Αχ, ομορφιά, δείτε εδώ. Αυτά με ποιο φορεματάκι θα τα συνδυάσουμε? Ναι. Κάθεται και το κοιτάει. Δεν έχει μάθει να φοράει ακόμη παπούτσια, αλλά θα τα συνηθίσουμε. Θα τα κάνουμε πρόβα μέσα στο σπίτι μέχρι να έρθει η μέρα του γάμου που θα τα φορέσουμε. Τι λες, σ' αρέσουν? Δεν είναι τέλεια, δεν ταιριάζουν με τα φορέματά σου πάρα πολύ? Κάτι κάνουν, πες μαμά. Α, τι όμορφα κι αυτά. Αυτά της είναι λίγο πιο φαδιά, αλλά της πηγαίνουν πάρα πολύ και αυτά. Θέλει να το βγάλει. Τι κουκλίτσα είσαι, εσένα σ' άρεσαν αυτά ή τα άλλα? Δεν ξέρω. Αυτά τα πήρα από τη μεγαλύτερη κολεξιόν, γιατί έχουν και κολεξιόν για πολύ μικρά παιδάκια, που είναι πολύ μικρά νούμερα, κάτι που δεν βρίσκεις εύκολα στην αγορά. Και τα προηγούμενα είχαν πιο στενό κόψιμο, ήταν διαφορετική γραμμή τους, οπότε τις πήγαιναν πιο πολύ. Νομίζω ήταν από τα πιο στενά που είχα πάρει. Αγαπώ παπούτσι, δεν υπάρχει περίπτωση, είναι όλα τόσο cute. Να πω σε αυτό το σημείο το βίντεο δεν είναι χορηγία, ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό το συγκεκριμένο κατάστημα και έχω πάρει αρκετές φορές. Και η ποιότητα σε όλα τους τα κομμάτια είναι πάρα πολύ σωστή και καλή, ακόμη και στους χρόνους παράδοσης. Απλά ήθελα να το διευκρινίσω όλο αυτό, γιατί είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και μου αρέσουν πάρα πολύ όλα. Τώρα για τη μεριά της νύφης, δεν έχω πάρει από το συγκεκριμένο κατάστημα μόνο για παρανυφάκι και για τη μικρή. Έχω αγοράσει και για μένα κάποια πράγματα. Αν το δέσμη. Είναι τόσο περίεργο να σας δείχνω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχω δείξει ούτε στους γονείς μου, δεν τα έχω δείξει σε κανέναν. Ούτε καλά-καλά ο Αλέξης δεν είδε κάποια πράγματα από αυτά. Και που τα είδε, βασικά δεν τα θυμάται. Είναι αυτή εδώ πέρα η ενθοδέσμη, η οποία έρχεται έτσι λίγο πιο κρέμ, πιο σατέν. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα θα μου πείτε, ρε Θεάνο, γιατί να θέλεις να πάρεις ψεύτικη ενθοδέσμη στο γάμο σου? Είχαμε βάλει αληθινά λουλούδια και στον αραβόνα και δεν μπορούσα, παιδιά, να τα κρατήσω. Ήθελα τόσο πολύ και έχω κρατήσει μαραμένα λουλούδια. Αυτή τη στιγμή έχουν μαραθεί, έχουν γίνει 4 ετών και κάποια στιγμή ξέρω ότι θα αναγκαστώ να τα πετάξω. Και είναι πραγματικά τόσο όμορφα που δεν θες να τα πετάξεις. Αλλά απ' την άλλη είναι και γρουσουζιά, λένε τα μαραμένα λουλούδια. Έλα όμως που εγώ δεν μπορώ να τα πετάξω. Δεν μου πάει η καρδιά. Έτσι λοιπόν είπα να χρησιμοποιήσω με φύλλα. Σαν σαπουνιού είναι αυτά. Μια τέτοια ανθοδέσμη για το γάμο. Ή αυτήν, εσείς θα διαλέξετε ποια θα κρατήσω και ποια θα πετάξω για να δούμε ποια θα την πάρει. Και κάτι το οποίο θα μου μείνει εν τέλει και ενθύμιο. Κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, δεν θα πάθει τίποτα. Θα είναι ακριβώς όπως ήταν εκείνη την ημέρα. Και θα μπορώ αύριο μεθαύριο να τη δείξω και στα παιδιά μου. Και όχι μόνο από φωτογραφίες. Γενικά πιστεύω ότι τα λουλούδια είναι λίγο πεταμένα λεφτά, να το πω, όχι ακριβώς πεταμένα λεφτά, έχουν την ομορφιά τους, αλλά κάτι που δεν θα σου μείνει ίδιο από εκείνη τη μέρα. Μετά είναι αυτή εδώ πέρα που μου αρέσει πιο πολύ, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω. Εσείς τι λέτε βασικά, εσείς θα μου πείτε. Δεν είναι πιο ωραία αυτή η απλή αφοδέσμη που έχει, ξαναλέω, ένα strass glitter, ακριβώς όπως και το καλαθάκι και το παρανυφάκι? Έτσι, πώς τη φαντάζεστε εσείς, αυτή ή αυτή? Αυτή είναι πιο πλούσια, αυτή είναι πιο μικρή αλλά πιο χαριτωμένη, δεν ξέρω. Θέλω να ψηφίσετε μία κάτω στα σχόλια. Πάντως και οι δύο είναι πάρα πολύ πετυχημένες. Εγώ αν τις έβλεπα έτσι από μακριά δεν θα καταλάβαινα. Όπως για παράδειγμα από την οθόνη που τα κοιτάω τώρα στην κάμερα, δεν καταλαβαίνω αληθινή ή ψεύτικη. Είναι πάρα πολύ καλές και οι δύο. Έχω πάρει επίσης ένα ισόρουχο κορσέ για εκείνη τη μέρα. Επειδή το νηφικό χρειάζεται μία έξτρα ενίσχυση, έχω πάρει αυτό εδώ πέρα το κορσέ που δεν έχω ιδέα πώς μπαίνει. Τα βλέπα στις ταινίες που τα φορούσαν και έλεγα αποκλείεται εγώ να φορέσω ποτέ στη ζωή μου κάτι τέτοιο.
Και όμως, παιδιά, πήρα το κορσέ επιτέλους. Κουμπώνει από μπροστά και από πίσω έρχεται έτσι με κορδελίτσα. Έχουν τα πάντα στο συγκεκριμένο κατάστημα, από εσώρουχα μέχρι... Θα δείτε. Συγγνώμη, τι μέση είναι αυτή? Έναν λόγο που δεν φοράμε κορσέδες. Ταιριάζει γάντι και στο νούμερό μου και για το γάμο ακριβώς θα έρθει αυτό που θέλω. Είναι τέλειο, είναι τέλειο απλά. Έχω πάρει νυχτικά παπούτσια. Δύο ζευγάρια βασικά έχω πάρει. Ένα για μένα και ένα για τη μαμά μου. Αυτό εδώ πέρα είναι νυχτικό παπούτσι. Σατέν, κορδέλα με πέρλα. Σας ξαναλέω, υπάρχει λεπτομέρεια της πέρλας σε όλη τη δεξίωση τέλος πάντων του γάμου. Πάρα πάρα πολύ ωραίο. Με σατέν κορδελίτσα από πίσω. Το τακουνάκι είναι αρκετά χαμηλό που μου αρέσει και πιστεύω ότι θα είναι άνετο. Αυτό το παπούτσι μπορεί να μην το φορέσω στην εκκλησία, γιατί θα θέλω έτσι λίγο κάτι πιο ψηλό, αλλά είναι τέλειο για το κέντρο και μετά που θα θες να αλλάξεις, θα θες να φορέσεις κάτι σίγουρα πιο αναπαυτικό όταν θα χορεύεις. Να το δοκιμάσουμε, να δούμε πώς θα είναι κιόλας. Το παπουτσάκι το νηφικό είναι κάπως έτσι φορεμένο. Είναι full αναπαυτικό, αλήθεια σας το λέω, και θα μου άρεσε να το δω και εκτός από νύφη και σε καλεσμένο. Ξέρεις όταν θα φοράς έτσι ένα απλό φόρεμα και θέλεις να τονίσεις τα πόδια σου, ή έτσι ένα κοντό φόρεμα όπως φοράω τώρα αυτή τη στιγμή, θα μου άρεσε. Καλά, πιο επίσης. Καταλαβαίνεις πως το λέω. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο και φουλ αναπαυτικό. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και το βασικό μου παπούτσι. Αυτό θα πρέπει να το δοκιμάσω με τον νηφικό. Αλλά είναι υπέροχο, το λατρεύω. Αλέξη, γκρινείς? Ο Αλέξης το είδε, το κρυφοκοίταξε το παπούτσι. Γιατί τον νηφικό δεν το έχει δει ακόμη. Και έχω εδώ πέρα ένα παπουτσάκι μπλε σατέν πάλι, το οποίο αυτό δεν είναι για μένα. Μπορείτε να το φτιάξετε σε ό,τι χρώμα θέλετε και ό,τι νούμερο θέλετε. Πραγματικά η σελίδα του έχει 300 διαφορετικά χρώματα. Μπορείτε να τα συνδυάσετε και με το φόρεμα που θα πάρετε. Τρομερή η ποιότητά τους. Είχα ξαναπάρει στο παρελθόν παπούτσι από το συγκεκριμένο κατάστημα και ήταν full άνετο. Οπότε είναι εγγύηση. Δεν θα σας το έλεγα και θα σας το ξαναέλεγα χίλιες φορές. Έχω φορέσει το παπουτσάκι αυτό και είναι υπέροχο, παιδιά. Δεν έχω λόγια. Έχω φορέσει μόνο το ένα, γιατί δεν είναι δικό μου και δεν ήθελα. Ήθελα απλά να σας το δείξω, να δείτε πόσο υπέροχο είναι το σχέδιο. Το λατρεύω απλά. Πιστεύω θα τις πηγαίνει πάρα πολύ. Τι λέτε, πώς σας φαίνεται εσάς? Η ποιότητα είναι τρομερή και είναι full άνετο, αναπαυτικό. Και τώρα έχω πάρει κάποια δώρα, τα οποία δεν είναι για μένα και τα οποία είναι για κουμπάρους, πεθερούς, γονείς τέλος πάντων. Τρία δωράκια έχω πάρει, για το κουμπάρο βασικά και τους μπαμπάδες μας. Έχουν και customize, δηλαδή μπορείτε να φτιάξετε το δικό σας δωράκι σε πάρα πολύ καλές τιμές. Δεν βρήκα πουθενά αλλού κάτι αντίστοιχο για να το φτιάξω και έπαθα την πλάκα μου όταν το είδα ότι το έχουν και στη συγκεκριμένη σελίδα. Έχουμε κάνει αυτό εδώ πέρα το φλασκί. Δεν έχω δει ποτέ τέτοια από κοντά. Τέλειο. Ένα πατσάλι. Και έχουμε χαράξει τα αρχικά εδώ πέρα του μπαμπά μου, γάμα μη, και Αλέξανδρο Στεανό, που είναι δώρο από το γάμο. Για να το θυμάται, ο μπαμπακούλης μου. Έχουμε κάνει αυτό εδώ, που θα σας δείξω πρώτα για τους μπαμπάδες. Άντε, σας δείξω και τι δώρα θα κάνουμε. Τι άλλο θέλετε? Το καρατιλίξανε, τέλειο αυτό. Το έχουν κάνει σε μία τσάντα κυριολεκτικά για να μην σπάσει. Γιατί είναι ένα custom ποτήρι μπύρας για τον μπαμπά του Αλέξη. Και έχουμε γράψει πάνω σε αυτό παππούς Βασίλης, το έχουμε χαράξει για την ημερομηνία του γάμου. Φαίνεται γιατί είναι διάφανο το ποτήρι και από πίσω είναι λευκό. Θέλαμε να είναι έτσι κάτι χαρακτηριστικό από την ημέρα του γάμου. Το κάναμε έτσι λίγο πιο fancy. Μπορείτε να γράψετε, ξαναλέω, ό,τι θέλετε εσείς, είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά. Και τελευταίο και καλύτερο, σας αφήνω αυτό το υπέροχο κουτί που είναι του κουμπάρου, δώρο. Είναι ένα φλασκί, αλλά όχι οποιοδήποτε φλασκί. Έχει και ποτηράκι, αυτό πρέπει να είναι για μπουκάλι. Έχουμε βάλει το όνομά του και έχουμε γράψει εδώ πέρα την ημερομηνία του γάμου. Κάπως έτσι, σαν αναμνηστικό, πάρα πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ προσεγμένα, όπως βλέπετε. Έρχονται σε συσκευασία έτοιμη για δώρο. Ελπίζω να σας έδωσα και κάποιες ιδέες έτσι για δώρα, για να πάρετε έμπνευση για την ημέρα του γάμου. Γιατί η αλήθεια είναι όταν έρχεται εκείνη η στιγμή, δεν ξέρεις τι να τον πάρεις τον άλλον. Θες να είναι κάτι αναμνηστικό, θέλεις να είναι κάτι χαρακτηριστικό, θέλεις κάτι προσωποποιημένο, να ξέρεις ότι έχει βάλει ο άλλος την αγάπη του για να το κάνει. Ελπίζω αυτό το βίντεο να μην το βλέπουν οι ανθρώποι που τους έχω πάρει δώρο, αλλά ήθελα να σας το δείξω. Γενικά στη σελίδα θα βρείτε τα πάντα, και όταν σας λέω τα πάντα εννοώ τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς περί γάμου, περί πάρτι, περί χορών, περί επίσημων καταστάσεων. Έχει από φορέματα, παπούτσια, εσώρουχα, δώρα, τα πάντα, ό,τι μπορείς να φανταστείς, ακόμη και αξεσουάρ για τα μαλλιά, νομίζω και μακιγιάζ.
για εκείνη την ημέρα. Θα σας την αφήσω από κάτω τη σελίδα και να χρησιμοποιήσετε και τον κωδικό μου αν θέλετε να κάνετε τις αγορές σας για 15% έκπτωση και να τις κάνετε άμεσα, γιατί δεν ξέρω μέχρι πότε θα είναι ο κωδικός. Γι' αυτό να τις κάνετε για να πάρετε έξτρα έκπτωση, γιατί ήδη είναι οικονομικό το site και θα έχετε αρκετά μεγάλη έκπτωση. Αυτά λοιπόν ήταν για το γάμο. Ελπίζω να σας άρεσαν. Ελπίζω το βιντεάκι μου να σας φάνηκε χρήσιμο, να διασκεδάσατε όσο πραγματικά χάρηκα εγώ που τα είδα. Μου άρεσαν πάρα πολύ όλα, δηλαδή δεν έχω από ποιότητα, δεν έχω κανένα παράπονο γιατί. Τίποτα. Ήταν ακριβώς έτσι όπως τα είχα φανταστεί. Και ανυπομονώ και εκείνη την μέρα. Ανυπομονώ να σας πάρουμε μαζί μας σε όλο αυτό το ταξίδι του γάμου. Θα είναι η πιο ωραία στιγμή της ζωής μας. Σας φιλώ λοιπόν ιντερνετικά φιλαράκια μου που μαθαίνετε πρώτες ό,τι αγοράζουμε και ό,τι παίρνουμε για το γάμο και τη βάφτιση. Γι' αυτό να το θυμάστε αυτό, να κάνετε subscribe παρακαλώ, για να είστε στην οικογένειά μας. Και αυτό θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας!